Πολύ δύσκολες μέρες με μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον ζει η ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΟΚ. Οι αργοναύτες, παρότι είμαστε στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν γνωρίζουν ακόμα σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούν, καθώς οι δύο αιτήσεις που είχαν κάνει, η πρώτη στις 2 Αυγούστου και η δεύτερη στις 20 Αυγούστου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για συμμετοχή στη Super League 2 έχουν απορριφθεί. Ο Αλεξάνδρ Χατιντάτζη, όπως τόνισε και σε πρόσφατη δήλωσή του, θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαστικά την αλλαγή αυτής της απόφασης, έτσι ώστε η ομάδα να συμμετάσχει στη Super League 2. Παρ' όλα αυτά, όσο ο χρόνος περνά, το πιθανότερο σενάριο είναι η ομάδα να αγωνίσει στη Γάμα Εθνική, με τον ερασιτέχνη ΑΟΚ να έχει φυσικά πολλά προβλήματα να λύσει, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ομάδα. Ο Αλεξάνδρ Χατιντάτζη, σε συνομιλία που είχε με τον ερασιτέχνη ΑΟΚ, υποσχέθηκε να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν και όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, θα παραμείνει στην ομάδα ακόμα και αν αυτή αγωνίσει στη Γάμα Εθνική και θα τη στηρίζει οικονομικά, με τον ερασιτέχνη ΑΟΚ φυσικά να έχει την ευθύνη για διαχείριση της ομάδας. Η διοίκηση του ερασιτέχνη φαίνεται προς το παρόν πως θα είναι αυτή που θα λάβει αποφάσεις για προπονητή και παίκτες, με τους ανθρώπους της διοίκησης σίγουρα να καθησυχάζονται μετά τη νέα ενημέρωση από τον Καναδό επιχειρηματία ότι θα παραμείνει και θα στηρίξει το σύλλογο στην προσπάθειά του να επιβιώσει και να παρουσιάσει μια καλή ομάδα για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου θα μπορέσει άμεσα να ανέβει στη Super League 2. Φυσικά ο δικαστικός αγώνας για να μπορέσει η ομάδα να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 2 από την εφετινή σεζόν, από τη σεζόν 2021-2022, θα συνεχιστεί. Το κεφάλαιο της Καβάλας χωρίζεται, η περιπέτεια της Καβάλας χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι ο θάνατος της ΠΑΕ και το δεύτερο κεφάλαιο είναι η προσπάθεια ανάνυψής της. Ο θάνατος της ΠΑΕ επήλθε 3 Αυγούστου όταν η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα της Καβάλας επειδή στείλαν κενό φάκελο. Τελεία παύλα. Από εκεί και πέρα έγινε προσπάθεια ανάνυψης με την αίτηση που έγινε πρόσφατα να ανακριθεί αυτή η απόφαση, διότι σύμφωνα με το σκεπτικό μας είχε προθεσμία η Καβάλα 30 μέρες πριν την έναρξη να τα καταθέσει. Και τα κατέθεσε. Και οι εγγυητικές κατέθεσε και όλα τα χαρτιά τα κατέθεσε. Έχει το δικαίωμα να προσφύγει η ΠΑΕ στο διοικητικό εφετείο των Αθηνών με αίτηση ακύρωσης της απόφασης αυτής. Έχει φυσικά το δικαίωμα από τον νόμο. Και από ό,τι ας πούμε πληροφορούμε... Και θα το κάνει, λέτε. Θα το κάνει, φυσικά.